Κύριε Γιαννακάκη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη από τη Ρώμη, καλημέρα. Τι καιρό έχετε εκεί? Βροχερό σήμερα το πρωί. Παρ' όλα αυτά έχουμε καλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, δεν έχουμε δει κρύο. Γενικά νότιους ανέμους έχουμε και βροχή, βροχή. Μάλιστα. Τώρα, έχετε την πεποίθηση ότι τα πράγματα στην Ιταλία πάνε πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες φάσεις? Κύριε Σαχίνη, δυστυχώς ο ιός αυτός μας έμαθε ότι οποιαδήποτε στιγμή είναι απλώς μια στιγμή η οποία μπορεί να ανατραπεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτή την καλή εικόνα που έχει η Ιταλία από τον Ιούνιο μέχρι και τώρα, η οποία βέβαια βασίζεται σε διάφορα μέτρα τα οποία έλαβε η Ιταλική κυβέρνηση, όλοι φοβούνται μην τυχόν και ανατραπεί τις επόμενες εβδομάδες, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε κάποια αύξηση των κρουσμάτων. Βέβαια, σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή σε σχέση με τη Γερμανία, πάει πολύ καλύτερα η Ιταλία. Απλά η Επιτροπή της Ιταλικής Κυβέρνησης κοιτάζει σιγά σιγά να πάρει κάποια περισσότερα μέτρα, γιατί έρχεται το κρύο, έρχονται οι βροχές, κάποιοι τα Χριστούγεννα, κάποιοι θα μετακινηθούν για διακοπές, και αυτό βέβαια φοβίζει πάρα πολύ την Ιταλική κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει η κυρία Σαχίνη να ξαναπέσουμε πάλι τα κλεισίματα τόσο των οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά όσο και των σχολείων ή των πανεπιστημίων. Και είμαστε όλοι, ειλικρινά σας λέω, καθημερινά κρεμόμαστε έτσι από τα στοιχεία, γιατί πρέπει τα μέτρα που θα πάρθουν να προλάβουν τον ιό. Αν τα πάρουμε μετά, δεν έχουν καμία αξία. Αυτά τα μέτρα που έχετε από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, σε τι συνίστανται, ποια είναι, για να καταλάβουμε? Ναι, εγώ θα μιλήσω για τα μέτρα τα οποία πήραμε στο πανεπιστήμιο μας. Το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, έχει πάνω από 100.000 φοιτητές. Βρίσκεται στην πρωτεύουσα, έχει πολλούς φοιτητές που έρχονται από μακρινές περιοχές της Ιταλίας, και αυτό το τονίζω, κύριε Σαχίνη, γιατί παιδιά τα οποία μένουν μαζί σε ένα διαμέρισμα και πρέπει ένας από αυτούς να απομονωθεί, πρέπει το κράτος να είναι οργανωμένο έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να απομονώνεται σωστά. Λοιπόν, τα μέτρα που πήραμε στο Πανεπιστήμιο από τη στιγμή που αποφασίσαμε αυτό το ακαδημαϊκό έτος τουλάχιστον να το αρχίσουμε με φυσική παρουσία στο 70% όμως της χωρητικότητας των αμφιθεάτρων, ήταν ένα σύστημα επιτήρησης οργανωμένο εξ ολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές οι οποίοι μπαίνανε στο αμφιθέατρο, σε ποια θέση καθότανε, εάν είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα, και να έχει ο καθηγητής μία εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το αν κάποιος από τους φοιτητές του βρέθηκε σε ένα άλλο αμφιθέατρο στο οποίο υπήρξε ένα θετικό κρούσμα. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα οργανώθηκε με μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι φοιτητές μας έκλειναν τη θέση στο αμφιθέατρο την οποία διάλεγαν για να παρακολουθήσουν το μάθημα. Ήταν μια συγκεκριμένη θέση που ο καθηγητής την επόμενη μέρα, όταν έπαιρνε τις παρουσίες, ήξερε ακριβώς που καθόταν ο κάθε φοιτητής. Αυτό λοιπόν μας έδωσε τη δυνατότητα, κύριε Σαχίνη, να παρακολουθήσουμε, καταρχήν να δώσουμε τη δυνατότητα στο κάθε παιδί να μην έρχεται ούτε να κάνει ουρές έξω από το πανεπιστήμιο, ούτε να λέει θα βρω ή δεν θα βρω θέση για να καθίσω. Να ξέρει ακριβώς όπως ένας ταξιδιώτης σε ένα αεροπορικό ταξίδι, ακριβώς τη θέση που θα καθίσει στο αμφιθέατρο, και βέβαια στον καθηγητή επίσης τη δυνατότητα να ξέρει ποιοι είναι στο αμφιθέατρο όταν θα πάρει τις παρουσίες, και σε περίπτωση που παρουσιαστεί ένα κρούσμα, αυτό να αναφερθεί αμέσως στους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωναν την περιφέρεια της Ρώμης και βέβαια έκρινε το τι θα γινόταν από εκεί και μετά. Ένα άλλο σημαντικό μέτρο που πάρθηκε στο Πανεπιστημίο μας, κύριε Σαχίνη, από την προηγούμενη άνοιξη, ήταν το κέντρο μεμοριακά τεστ δωρεάν για όλους τους φοιτητές μας. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και πριν τις διακοπές και μετά τις διακοπές, όλοι οι φοιτητές οι οποίοι είτε για μια πιθανή επαφή με κάποιο κρούσμα, είτε για ένα ταξίδι που θέλανε να κάνουν, είτε για κάποιο
σύμπτωμα που αισθανότανε, είχαν τη δυνατότητα να εκτελούν αυτό το τεστ, το μοριακό τεστ, μέσα στο πανεπιστήμιο. Και δωρεάν, είπατε. Και δωρεάν, βέβαια. Και δωρεάν. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά τι έκανε, κύριε Σαχίν. Προσπάθησε έτσι να ενώσει όλους, φοιτητές, καθηγητές, προσωπικό του Πανεπιστημίου, απέναντι σε αυτό τον δρόμο του να ξανακλείσει το Πανεπιστήμιο. Αυτό που περάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τρομερό, κύριε Σαχίν, ειδικά σε σχολεία όπως η ιατρική, στην οποία βέβαια είναι σημαντικό, είναι η φυσική παρουσία του φοιτητή για την πρακτική του εξάσκηση. Λοιπόν, ένα κλείσιμο του Πανεπιστημίου θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ειλικρινά θα λέω, πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια, όταν αρχίσαμε αυτό το ακαδημαϊκό έτος, το μήνυμα σε όλους ήταν ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει και η πανδημία αφορά όλους, κύριε Σαχίνη, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Αυτό το μήνυμα έτσι ένωσε κάπως τον κόσμο, ειδικά μέσα σε χώρους, έτσι, ειδικούς χώρους εργασίας όπως είναι τα πανεπιστήμια, γιατί μας έδεσε ουσιαστικά υπεύθυνους απέναντι στο τι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε στους επόμενους μήνες. Μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε καλά. Τώρα από εδώ και έπειτα κανείς δεν ξέρει, γιατί βλέπουμε βέβαια η ανοσία αρχίζει και πέφτει στους εμβολιασμένους. Ήταν τα άτομα τα οποία εμβολιαστήκαν τον προηγούμενο Γενάρη. Τα κρούσματα αρχίζουν και ανεβαίνουν. Όμως έχουμε ένα σημαντικό θετικό στοιχείο, κύριε Σαχίνη, ότι μόνο σε δύο περιφέρειες της Ιταλίας έχουμε ξεπεράσει το 10% στην κατάληψη κρεβατιών στις εντατικές θεραπείες. Που καταλαβαίνετε είναι ένα ελάχιστο. Άρα είναι πολύ, πολύ, πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τα νοσοκομιακά σας στην Ιταλία, να το πω έτσι. Σωστά. Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτό το πράγμα μας άφησε επιτέλους να αναφάνουμε. Δηλαδή να δούμε όλα τα τμήματα των νοσοκομείων να λειτουργούν. Γιατί αυτά τα δύο χρόνια τα νοσοκομεία ήταν μονοθεματικά. Καταλαβαίνετε, οι άλλες ειδικότητες ουσιαστικά πιεστήκανε πάρα πολύ, γιατί αφήσανε ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι των δραστηριοτήτων τους από τη στιγμή που τα νοσοκομεία δουλεύανε γύρω από το θέμα του κορονοϊού. Λοιπόν, τους τελευταίους μήνες όλα αυτά ανατράπηκαν. Γιατί όταν λέμε τώρα ότι η Ιταλία έχει κάτω από 10%, η Ρώμη έχει κάτω από 4% κατάληψη κρεβατιών στις εντατικές, πάει να πει ότι το υπόλοιπο 95% είναι ελεύθερο, άρα το νοσοκομείο μπορεί και δουλεύει. Αυτοί λοιπόν οι δείκτες, που είναι οι λεγόμενοι σκληροί δείκτες, διατηρούνται ακόμη, δόξα στον Θεό, διατηρούνται καλοί, και γι' αυτό το λόγο η Ιταλική κυβέρνηση θα προχωρήσει την τρίτη δόση για τις ηλικιακές ομάδες 40 με 60 από 1η του Δεκέμβρη. Δηλαδή μέχρι τώρα η τρίτη δόση γινόταν μόνο στους πάνω από 60. Στην ηλικιακή ομάδα 40 με 60 θα την αρχίσει από 1η του Δεκέμβρη, γιατί άφησε να περάσει λίγος χρόνος για να δουν πώς προχωράνε τα κρούσματα και πώς προχωράει αυτή η επιδημιολογική κατάσταση της Ιταλίας. Όμως το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική επιτήρηση σε μεγάλους χώρους δουλειάς όπως αυτή των πανεπιστημίων έδωσε τη δυνατότητα, κύριε Σαχίνη, να σταματάει γρήγορα τις αλυσίδες μετάδοσης. Αυτό δεν είναι... Αυτό το είδαμε. Αυτό δεν είναι ένα από τα κλειδιά σε αυτή τη μάχη της διετίας, γιατί έχετε και μια τραγική εμπειρία στην Ιταλία στην πρώτη φάση, αλλά το είπατε τώρα. Πώς σπάμε, αν μπορούμε να τις εξαλείψουμε, αν δεν μπορούμε, πώς τις πάμε όμως τις αλυσίδες μετάδοσης. Και τώρα που σας ακούω, έτσι, μου κάνει και εντύπωση αυτό που λέτε, ότι εμείς το Πανεπιστήμιο το ανοίξαμε με πληρότητα στα αμφιθέατρα έως 70%, όχι 100%. Βέβαια. Να φανταστείτε, κύριε Σαχίνη, ότι περάσαμε προοδευτικά σε ένα μήνα από το 70 στο 80. Και υπάρχει την επόμενη Δευτέρα, έχουμε την ανακοίνωση από την Βρετανία ότι θα προχωρήσουμε στο πάνω από 80, αλλά όλα αυτά γίνονται προοδευτικά και με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία.
Για αυτό που είπατε πριν, ότι η επιτήρηση και το σταμάτημα της αλυσίδας μετάδοσης είναι ένα από τα κλειδιά, εγώ θα έλεγα, κύριε Σαχίνη, ότι είναι το κλειδί. Αυτή τη στιγμή το καταλάβαμε στην Ιταλία πώς πάνε τα πράγματα. Δηλαδή, στην ηλικιακή ομάδα των φοιτητών μας, η ηλικιακή ομάδα 20 με 29 έτη έχει φτάσει το 85% στον εμβολιασμό. Όμως, αυτό το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα δεν μας έχει προωθήσει να μιλάμε για θρίαμβο, να πετάξουμε τις μάσκες και τις αποστάσεις μεταξύ μας. Οπότε ήταν αυτή η διαφορά που έκανε την Ιταλία σε σχέση με τη Γερμανία και την Αγγλία να πηγαίνει καλύτερα τώρα. Άρα λέτε ότι στην ουσία στην κοινωνία πέρασε το μήνυμα ότι όπως και αν είσαι πρέπει να προσέχεις ιδιαίτερα. Σωστά? Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή όλοι πλέον καταλάβαμε ότι εκτός του ότι η πανδημία αφορά όλους, ότι η διασπορά γίνεται, υπάρχει, δεν έχουμε τελειώσει, αλλά το σημαντικό είναι τα μέτρα, τα οποία είναι αυτά τα κλασικά μέτρα, τα οποία, επαναλαμβάνω, η Ιταλία συνέχιζε με τα μέτρα αυτά σε σχέση, σε αντίθεση με την Αγγλία και τη Γερμανία. Και μην ξεχνάτε, κύριε Σαχίνη, ότι δυστυχώς στην Ιταλία είχαμε και το εξής αρνητικό φαινόμενο, ότι κάθε Σάββατο είχαν ραντεβού στη Ρώμη διάφορα κινήματα εναντίον, άλλα ήταν εναντίον του εμβολιασμού, άλλα ήταν εναντίον του πράσινου πάσου που εφάρμοσε η κυβέρνηση της Ιταλίας. Λοιπόν, τον Οκτώβριο αυτά τα κινήματα εκμεταλλεύτηκαν κάποια ακραία κόμματα, περισσότερο της άκρας δεξιάς, και φτάσαμε στις 10 Οκτωβρίου, κύριε Σαχίνη, να έχουμε τρομερά επεισόδια με βία στους δρόμους της Ρώμης. Mm-hmm. Το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ τις αρχές στην Ιταλία. Γιατί, κύριε Σαχίνη? Γιατί όταν τεντώνεις το δάχτυλο και υποδεικνύει συνεχώς σε ένα φτωχοποιημένο κόσμο από τα χρόνια της κρίσης, ακόμα και στην Ιταλία, υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να εγκαταλείψει τους επιστήμονες, τους γιατρούς, τους πολιτικούς και να πάει σε περιοχές της πολιτικής και της ιδεολογίας οι οποίες δεν είναι και τόσο ορθολογικές. Και αυτό είναι και το μεγάλο στίγμα της κυβέρνησης εδώ πέρα στην Ιταλία. Να μην χάσουμε αυτόν τον κόσμο, κύριε Σαχίνη. Καθημερινά γίνονται ανακοινώσεις για τα καινούργια εμβόλια, γιατί ξέρετε, υπήρξε ένας φόβος του κόσμου εδώ πέρα στην αρχή με το εμβόλιο της AstraZeneca, μετά με τα εμβόλια mRNA. Τώρα περιμένουμε το εμβόλιο της Novavax, το οποίο είναι το πρώτο πρωτεϊνικό εμβόλιο, και μας ενημέρωσαν τώρα ότι έρχεται και το εμβόλιο της Valneva, μιας γαλλικής εταιρείας, το οποίο είναι το πρώτο εμβόλιο με απενεργοποιημένο ιό. Οι ανακοινώσεις που δίνονται εδώ πέρα από τις αρχές δίνονται ουσιαστικά με το σκοπό να καλέσουν τον κόσμο ο οποίος φοβήθηκε ή αισθάνθηκε και κάπως έτσι στο περιθώριο, και να ξαναμπεί στη συζήτηση αυτή με τους επιστήμονες. Πείτε μου κάτι, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε όλη τη διεθνή ερευνητική και όχι μόνο βιβλιογραφία, σε επίπεδο φαρμακευτικό τι γίνεται, τι εικόνα έχετε εκεί? Κοιτάξτε, τα φάρμακα, τα δύο αντιϊκά της Merck και της Pfizer, βέβαια δώσανε μια μεγάλη, έτσι, είχε χώρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ουσιαστικά είναι ένα όπλο, ένα βασικό όπλο, το οποίο θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, θα δούμε και τα αποτελέσματά του, και βέβαια γενικά και αυτά και τα μονοκλονικά αντισώματα ουσιαστικά τι κάνουν? Σπρώχνουν το σύστημα υγείας, κύριε Σαχίνη, να αναπτυχθεί περισσότερο όσον αφορά και την αντιμετώπιση του ιού. Δηλαδή μετά τη λίμωξη. Αυτά είναι βασικά όπλα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Τα μονοκλονικά αντισώματα είχαν κάποια αποτελέσματα στην Ιταλία. Απλώς τι γινόταν? Συνήθως ο ασθενής, επειδή πρέπει να τον βρουν σε ένα πρώτο στάδιο, πρώτες ώρες μετά τη λίμωξη, αυτό το πράγμα δεν γινόταν τόσο εύκολα. Δυστυχώς γίνανε προσπάθειες. Παρόλα αυτά όμως, και τα φάρμακα τα οποία ανακοινώθηκαν τώρα είναι πολύ βασικά, έτσι ώστε οι κλινικές του κορονοϊού να έχουν
και άλλα όπλα στα χέρια τους και όχι μόνο τη διασωλήνωση ή τα κλασικά φάρμακα που είχαν μέχρι τώρα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακάκη, αν καταλαβαίνω καλά, λοιπόν, η Ιταλία πορεύεται τους τελευταίους μήνες με ένα σύμμικτο σύστημα και από τη μία τα εμβολιαστικά προγράμματα και από την άλλη τα μέτρα δημόσιας υγείας, επιδιώκοντας να σπάει τις αλυσίδες μετάδοσης ή δυνατόν εν τη γενέση τους. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, έτσι. Ναι, αυτό είναι βασικό, κύριε Σαχίνη, και να σας πω ένα πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε πέρυσι τέτοιο καιρό. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι πέρυσι τέτοιες μέρες είχαμε 40.000 κρούσματα στην Ιταλία και γύρω στους 400 με 500 νεκρούς. Φέτο έχουμε 6.000 κρούσματα και 40-50 νεκρούς. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Λοιπόν, πέρυσι, τι πρόβλημα είχαν οι μεγάλες πόλεις, κύριε Σαχίνη? Εάν σε ένα διαμέσο των 70 τετραγωνικών ή και λιγότερο μένει μια τετραμελής οικογένεια και ένα μέλος της οικογένειας αυτής βγει θετικό και πρέπει να μπει σε καραντίνα, πού θα την κάνει την καραντίνα, κύριε Σαχίνη? Σε ένα δωμάτιο που δεν υπάρχει, που δεν περισσεύει στο διαμέρισμα? Πρέπει λοιπόν η περιφέρεια να κοιτάξει, μάλιστα η υγειονομική περιφέρεια της κάθε περιοχής στη Ρώμη, κοίταξε και χρησιμοποίησε ως επιτροπή στο ξενοδοχεία. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να σταματάει η αλυσίδα μετάδοσης, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε φτάσει, κύριε Σαχίνη, η μετάδοση να είναι ενδοοικογενειακή. Δηλαδή ερχόταν το παιδάκι από το σχολείο, άρχισε μετά σιγά και μετάδε στους υπόλοιπους. Αυτά τα πρακτικά θέματα, τα οποία λυπάμαι που δεν το ακούω πολλές φορές στην Ελλάδα, δηλαδή λένε, ωραία, βρέθηκε θετικό, τώρα πρέπει να μπει σε καραντίνα. Πού να μπω σε καραντίνα όταν είμαι σε ένα μικρό διαμέρισμα? Οι φοιτητές μας, οι οποίοι έρχονται από μακρινά μέρη της Ιταλίας, πού θα μπουν σε καραντίνα όταν νοικιάζουν ένα διαμέρισμα μαζί με άλλα παιδιά? Είναι δυνατόν να κλειστούν σε ένα δωμάτιο του διαμερίσματος και να μην βλέπουν τους υπόλοιπους συμφοιτητές τους? Αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα με την περσινή εμπειρία οδήγησαν σε μια διαφορετική διαχείριση των αλυσιδών μετάδοσης του κορονοϊού και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, κύριε Σαχίνη. Γιατί και τα νούμερα, οι αριθμοί δηλαδή των θετικών είναι εντελώς διαφορετικά με πέρυσι, αλλά το πιο σημαντικό, κύριε Σαχίνη, είναι ότι δεν έχουμε τόσους ασθενείς στα νοσοκομεία και επιτρέπουν στα νοσοκομεία επιτέλους να προχωρήσουν σε όλες τις χειρουργικές εμβάσεις που μείνανε πίσω τον περσινό χρόνο και φυσικά όλες τις δραστηριότητες που κινούνται γύρω από τα υπόλοιπα τμήματα εκτός από το πνευμονολογικό και τις εντατικές θεραπείες. Βασικό βέβαια ήταν και ότι πολλοί νέοι γιατροί, οι οποίοι βοήθησαν την κατάσταση πέρυσι, ειδικά οι ειδικευόμενοι των τελευταίων 2 χρόνων από διάφορες ειδικότητες, αυτοί προσελήφθησαν μόνιμοι πλέον σε τμήματα κορονοϊού. Α, απορροφήθηκαν. Δεν επέστρεψαν, φύγετε δηλαδή. Μένετε. Όχι, όχι. Εδώ υπήρξε ένα πρόγραμμα, κύριε Σαχίνη, το οποίο το Υπουργείο Υγείας ζήτησε τη βοήθεια ειδικευόμενων ως νέων γιατρών με αρκετή δύναμη να δώσουν μια βοήθεια σε τμήματα κορονοϊού, με το αντάλλαγμα βέβαια ότι με την ολοκλήρωση της ειδικότητάς τους θα απορροφούνταν με μόνιμη πλέον τα τμήματα αυτά του κορονοϊού. Και αυτό έδωσε μεγάλη δύναμη και οξυγόνο ουσιαστικά σε τμήματα τα οποία και λιγότερο προσωπικό είχαν, αλλά και προσωπικό το οποίο είχε κάποια ηλικία. Γυρασμένο προσωπικό, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι από αυτή την άποψη τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει στην Ιταλία. Δηλαδή φτάσανε κάποιοι διευθυντές κλινικών εδώ πέρα να μην βρίσκουν άτομα. Δηλαδή να προκυρήσουν τη θέση και να μην βρίσκουν άτομα, γιατί απορροφήθηκαν αμέσως πάρα πολλοί νέοι γιατροί. Και σε αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και Σαχίνη, γιατί είναι σημαντικό να έχεις νέα παιδιά, νέους γιατρούς με αντοχές σε μια τόσο μακροχρόνια δοκιμασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιαννακάκη, για να κάνουμε και τις συγκρίσεις με το τι ισχύει εδώ και το τι γίνεται εκεί, που περάσαν τον παθό τους στον τάραχο στην πρώτη φάση, θυμίζω, αλλά βγάλαν τα συμπεράσματά τους. Κύριε Γιαννακάκη, σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα στην όμορφη Ρώμη από το πανέμορφο Ηράκλειο. Όχι ότι είμαι τοπικιστής. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Εύχομαι υγεία σε όλους και καλή δύναμη. Γεια σας. Να είστε καλά.